Την κάθετη απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, έλαβε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Βασίλης Γκεγέρογλου σε σχετική επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε. Θα πρέπει να δώσετε παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, τουλάχιστον κατά την άποψή μου να υπάρχουν τρεις καθαροί μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πριν αρχίσουμε να μετράμε τους τρεις μήνες, θα πρέπει να έχετε συγκροτήσει τα προβλεπόμενα από το νόμο Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών και των Επιτροπών Αντιρρήσεων, καθώς και κάθε άλλης θεσμικής παρέμβασης που θα διευκολύνει το έργο. Θα δώσουμε παράταση άλλη? Όχι, κύριε Κικερόγλου, δεν θα δώσουμε άλλη παράταση. Η τελευταία που δώσαμε ήταν για να εξισώσουμε τους χρόνους της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή 31 Μαΐου, αλλά έχουν οι χάρτες ανοίξει και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι από τις 12 Φεβρουαρίου του 2021, από τις 12 Φλεβάρι του 2021, θα σας πω για τις νομοθετικές διατάξεις, θα μπορούσαν να κάνουν αντιρρήσεις οι άνθρωποι, όπως και στα Χανιά και στο Ρέδιμνο από τις 26 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έχει κρατήσει 15 ολόκληρους μήνες αντί των αρχικά προβλεπομένων τριών. Ο βουλευτής του Ηρακλείου επισήμανε στον αρμόδιο υπουργό τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κριτικοί στο να προλάβουν τις διαδικασίες, τονίζοντας ότι απαιτείται πνεύμα δικαιοσύνης και πρόθεση ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιβάλλεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης, επανέλαβε επιτακτικά ο Βασίλης Γκεγκέρογλου. Κύριε Υπουργέ, απευθυνόμενο στον πρόεδρο της Βουλής, υπάρχουν ως προβλήματα στην ελληνική δημόσια διοίκηση και εννοώ στην εκτελεστική εξουσία, γιατί διοικούν άνθρωποι που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον ασπάλαθο από τον πρίνο και που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την ελιά από την προβατσουλιά. Οι διατάξεις που φέραμε, με τα νομοθετήματα που φέραμε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε δίκιο. Οδηγούν τον πολίτη στο να μην κάνει αντίρρηση. Δεν χρειάζεται να κάνει αντίρρηση για αυτά που νομοθετικά λύσαμε. Άρα δεν επηρεάζεται το περιεχόμενο της αντίρρησης από την νομοθέτηση. Η νομοθέτηση απείλαξε τον πολίτη την ανάγκη να κάνει, να υποβάλει αντίρρηση. Και ενώ λοιπόν η εκτελεστική εξουσία κάθε χρώματος και κόμματος έκανε τόσα χρόνια που είπατε να καταλάβει τι συμβαίνει και να νομοθετήσει, από τους πολίτες ζητάτε μέσα σε μια εβδομάδα να λύσουν τα ζητήματα. Δεν είναι έτσι. Πέστε ότι σας πιέζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι γεγονός, για τις καθυστερήσεις που έχουμε πολλά χρόνια, να το κάνω κατανοητό.